Καλησπέρα σε όλους και πάλι στο κανάλι της Knowledge και εγώ είμαι η Μαρίνα. Σήμερα θα μάθουμε μαζί να φτιάχνουμε ένα λιγάκι πρωτότυπο βραχιολάκι, το οποίο θα το πούμε απριλάκι και θα χρησιμοποιήσουμε χρώματα μαύρα και κόκκινα που αν μη τι άλλο μας θυμίζουν τη λαμπρή και το Πάσχα. Τις διαστάσεις σας έχω γράψει στην οθόνη. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι αν χρησιμοποιήσετε πιο χοντρό κορδόνι από αυτό που σας υπέδειξα, θα χρησιμοποιήσετε και περισσότερο μήκος. Αυτό ισχύει γενικά σε όλα. Ξεκινάμε λοιπόν διπλώνοντας τα κορδόνια μας στη μέση. Αφήνουμε 5 εκατοστά στην άκρη και κάνουμε το κόμπο βαρελάκι, όπως ακριβώς φαίνεται στην οθόνη σας. Χατζώνουμε σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως π.χ. ένα βιβλίο με ένα συνδετήρα, εκεί που ακριβώς είναι ο κόμπος. Ξεκινάμε να κάνουμε το τετράγωνο κόμπο, θέτοντας τα κόκκινα σαν βάση και οδηγούς μας τα μαύρα. Ξεκινάμε λοιπόν δεξιά πάνω από τη βάση, η αριστερή κλωστή πάνω από τη δεξιά και συνεχίζει η αριστερή κάτω από όλα και κάτω και από τη βάση, μέσα στη θηλίτσα που είναι πάντα στα δεξιά μας. Και σφίγγω καλά. Συνεχίζω πάλι από δεξιά, βάζοντας τη δεξιά κλωστή κάτω από τη βάση, την αριστερή κάτω από τη δεξιά και συνεχίζει αριστερή πάνω από όλα και μέσα στη θηλιά που έχω πάντα στα δεξιά μου. Όσο τετράγωνο κόμπο το ξέρετε λιγάκι διαφορετικά, θα το κάνετε όπως το γνωρίζετε, ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε ποια θα είναι η εναλλαγή. Τώρα θα τραβήξω τα κόκκινα κορδόνια από πίσω και θα κάνω τα μαύρα βάση. Και θα κάνω το ίδιο. Πάνω, πάνω, κάτω η κόκκινη, κάτω, κάτω, πάνω η κόκκινη. Ο κόμπος είναι ο ίδιος, απλά θα γίνεται εναλλαγή βάσης και οδηγών, πάντα τραβώντας τις από πίσω να αγκαλιάσουν την καινούρια βάση. Πάμε λοιπόν να το δούμε πάλι. Μπερδευτώ και δεν θυμάμαι σε ποιο χρώμα έχω σταματήσει. Κοιτάω εδώ το χρώμα του τελευταίου κόμπου και το αντίθετό του είναι αυτό που είναι η σειρά του να γίνει οδηγός. Θα μου πείτε πόσο θα αφήνω αυτά τα κενά, αυτές τις καμπύλες. Εγώ το αφήνω όσο μου επιτρέπει ακριβώς το ίδιο το κόσμημα να κρατάει τα κυκλάκια του. Δηλαδή εκεί που βλέπω ότι ξεκινάει η καμπύλη του, εκεί θα κάνω το κόμπο. Αλλά αυτό θα το δείτε με τα δικά σας χεράκια, πώς θα βολέψει εσάς. Εγώ βλέπετε ακριβώς εκεί που ξεκινάει να είναι λίγο πιο μεγάλη θηλιά, εκεί κάνω το κόμπο. Συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο. Φτάσω τα 16 εκατοστά κομποδεμένου βραχιολιού, κάνω στην άκρη πάλι κόμπο βαρελάκι, κρατώντας γερά εκεί που είναι ο τελευταίος μου κόμπος. Εκεί θα κοντράρω. Κάνω λοιπόν το κόμπο μου και σφίγγω καλά. Απ' την άλλη πλευρά, από την αρχή μου δηλαδή, εκεί που είχα κρατήσει στην αρχή αυτά τα 5 εκατοστά κλωστής, τώρα θα κόψω στην αρχή τους, οπότε θα μου γίνουν 10 εκατοστά και θα κάψω για να κολλήσει. Από την άλλη πλευρά, από εκεί δηλαδή που τελείωσα, αφού τραβήξω καλά για να σφίξει ο κόμπος μου, θα διαλέξω δύο, ένα και ένα από τα χρώματα από τα κορδόνια μου και τα υπόλοιπα δύο θα τα κόψω και θα κάψω αντίστοιχα. Δεν κόβω ποτέ σύριζα, αφήνω πάντα λίγο παραπάνω για να μου δημιουργηθεί κόλλα με το κάψιμο. Διπλώνω λοιπόν, παίρνω το επιπλέον κορδονάκι που είχα των 20 εκατοστών,
Τα πιάνω όλα παράλληλα και κάνω κόμπο βαρελάκι γύρω από το δάχτυλό μου, χωρίς όμως να σφίγγω το δάχτυλό μου, γιατί θα χρειαστεί να περάσω την κλωστή μου μέσα από τα κυκλάκια που έχω σχηματίσει. Σφίγγω πάρα πολύ καλά και να χάσουν τη σειρά τους οι σπήρες που έχουν φτιάξει, δεν πειράζει, σφίγγω πάρα πολύ καλά. Το βραχιόλι μου θέλω να είναι συνολικά γύρω στα 25 εκατοστά. Το μετράω και εκεί λοιπόν που είναι 25 εκατοστά θα κάνω κόμπο και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ακριβώς εκεί που είναι το κούμπομά μου. Και είναι έτοιμο. Εναλλακτικά βέβαια αν θέλω βάζω χάντρες, το φτιάχνω όπως θέλω. Εγώ σας δείχνω σαν το πιο απλό σχέδιο που θα μπορούσα να δημιουργήσω. Καλές δημιουργίες!